ερωτήματα. Τι γαροφέλει σε άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και σημειωθεί την ψυχή αυτού. Δηλαδή, τι πρόκειται να κερδίσει ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, τι ωφέλεια θα έχει ο άνθρωπος, εάν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος αποκτήσει την παγκόσμια δόξα, εάν αποκτήσει υλικά αγαθά, όλο τον κόσμο να τον κατακτήσει και αν ακόμη αποκτήσει την πάσα ειδονή και όλη η ψυχή του και όλος ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του εκείνα τα οποία λέμε τα πάθη της φιλοδοξίας, της φιλιδονίας και της φιλαργυρίας, τι πρόκειται να ωφεληθεί, πώς πρόκειται, δεν πρόκειται ποτέ να ωφεληθεί εάν ζημιωθεί η ψυχή του. Και το άλλο ερώτημα το οποίο θέτει ο Χριστός, τι γαρδώσει αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Δηλαδή, ποιος μπορεί να δώσει ένα αντάλλαγμα για την ψυχή? Όλος ο κόσμος δεν αξίζει όσο η ψυχή του ανθρώπου, του ενός ανθρώπου η ψυχή. Οπότε τίθεται εδώ το θέμα της αξίας της ανθρωπίνης ψυχής. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό το είπε ο ίδιος ο Κύριός μας. Δεν το είπε ένας μοναχός, δεν το είπε ένας καλός άνθρωπος, δεν το είπε ένας προφήτης, δεν το είπε ένας Απόστολος και Πατέρας της Εκκλησίας μας, που και αυτόν έχει πολύ μεγάλη αξία η μαρτυρία, αλλά το είπε ο ίδιος ο Χριστός, και εμείς πρέπει να ακολουθούμε αυτά τα οποία λέει ο Χριστός εάν θέλουμε να είμαστε καλοί χριστιανοί. Δεν πρόκειται κανείς να ωφεληθεί σε τίποτε αν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει και ζημιωθεί την ψυχή του. Δεν μπορεί κανείς να δώσει αντάλλαγμα για την ψυχή. Εδώ φαίνεται η μεγάλη αξία της ανθρώπινης ψυχής, και θα ήθελα πάνω σε αυτό το χωρίο να τονίσω δύο σημαντικά σημεία. Το πρώτο, τι τελικά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Τι είναι αυτό για το οποίο λέει ο Χριστός, η ψυχή του ανθρώπου? Τι είναι αυτή η ψυχή? Είναι κλασικό εκείνο το χωρίο το οποίο είναι γραμμένο στο βιβλίο της Γενέσεως. Το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και μετά και την Εύα και έπλεσε τον άνθρωπο εκ της γης, έπλεσε το σώμα του. Και ο άνθρωπος ήταν απλώς ένα, θα λέγαμε, άγαλμα το οποίο δεν είχε ζωή. Και στη συνέχεια ενεφύσισεν εις αυτόν και γένετο εις ψυχήν ζώσαν. Ενεφύσισε ο Θεός, και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν η ενέργεια του Θεού που εμφύσισε σε αυτό το σώμα το οποίο δεν είχε μέσα ζωή, και αυτό έκτισε και δημιούργησε ψυχή. Και έγινε ο άνθρωπος, ο οποίος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το σώμα του. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή. Αλλά άνθρωπος είναι το συναμφότερο που αποτελείται από ψυχή και σώμα. Δεν είναι η ψυχή ο άνθρωπος, αλλά είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι το σώμα ο άνθρωπος, αλλά είναι το σώμα του ανθρώπου. Το συναμφότερο είναι αυτό που λέμε άνθρωπος. Πολύ μεγάλη αξία, διότι έχει την ψυχή η οποία ζωοποιεί το συνημμένο σώμα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος αυτός δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας, μας λέγει πολλά γύρω από το θέμα της ψυχής. Συγκεκριμένα εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι η ψυχή δεν προϋφίστατο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ιδιαιτέρως ο Πλάτωνας. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει προύπαρξη της ψυχής, αλλά δημιουργείται η ψυχή μαζί με το σώμα. Για να πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άμα γενέστε το σώμα, εκτίστηκε η ψυχή. Ταυτόχρονα που έγινε το σώμα, κτίστηκε και η ψυχή και αποτέλεσε το άνθρωπο. Τι εστί ο άνθρωπο, τον άνθρωπο, τι εστίν άνθρωπος, ότι μη μηνίσκει αυτού, λέγει ο ψαλμοδός στην Παλαιά Διαθήκη. Ο άνθρωπος, το μεγαλείο. Γιατί, διότι ο Θεός πρώτα δημιούργησε
τον αερό κόσμο, τους αγγέλους. Μετά δημιούργησε τον αισθητό κόσμο, όλη την κτήση, και στη συνέχεια δημιούργησε τον άνθρωπο που αποτελείται από νοερό και αισθητό και είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας, είναι ο μικρόκοσμος μέσα στο μεγαλόκοσμο, όπως θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι η ψυχή πανταχού του σώματος εστίν. Δηλαδή η ψυχή είναι σε όλο το σώμα, ούχ ως εν τόπο, ούχ ως εν περιεχομένη. Δεν είναι απλώς ένα ιδιαίτερο τόπο, όπως έλεγε η πλατωνική φιλοσοφία. Δεν είναι περιεχομένη υπό του σώματος, που σημαίνει δεν είναι το σώμα η φυλακή της ψυχής και ο τάφος της ψυχής, όπως έλεγε πάλι ο Πλάτων. Αλλά έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η ψυχή πανταχού του σώματος εστίν, και μάλιστα είναι πανταχού του σώματος ως συνέχουσα και περιέχουσα και ζωοποιούσα το σώμα. Δηλαδή η ψυχή είναι εκείνη που συνέχει και συγκροτεί και συγκρατεί το σώμα, και η ψυχή είναι εκείνη η οποία περιέχει το σώμα και ζωοποιεί το σώμα. Το σώμα αυτό καθεαυτό δεν έχει τη ζωή. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας συνέδεσαν πάρα πολύ στενά την ψυχή με τη ζωή. Και αν υπάρχει ζωή στο σώμα και μέσα στα κύτταρά μας, είναι γιατί υπάρχει η ενέργεια της ψυχής. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας μας ερμηνεύουν πώς ακριβώς γίνεται αυτό, τι σημαίνει ότι η ψυχή πανταχού του σώματος εστίν. Λένε ότι η ψυχή είναι μία, αλλά έχει πολλές ενέργειες και έχει την ζωτική ενέργεια που ζωοποιεί όλο το σώμα. Είναι αυτό που λέμε ότι αν υπάρχει ζωή σε κάθε κύτταρο και σε κάθε ιστό και σε κάθε όργανο, είναι γιατί είναι η ζωοποιός, η ζωτική μάλλον ενέργεια της ψυχής. Μετά είναι η θρεπτική ενέργεια της ψυχής και η αυξητική ενέργεια της ψυχής που θρέφει το σώμα και το αυξάνει το σώμα. Στη συνέχεια είναι η λογική ενέργεια της ψυχής που ενεργεί μέσα στον εγκέφαλο. Είναι η λογική ενέργεια της ψυχής, δεν είναι απλώς τα κύτταρα, βεβαίως και τα κύτταρα, αλλά στο σώμα, αλλά και στον εγκέφαλο, αλλά είναι η ψυχή, η λογική ενέργεια της ψυχής που δίνει την κίνηση μέσα στο όργανο αυτό το εκλεκτό που λέγεται εγκέφαλος. Και εκτός από αυτές τις ενέργειες, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι η νοερά ενέργεια της ψυχής, αυτό που όλοι οι πατέρες ονομάζουν νους. Και αυτή η νοερά ενέργεια της ψυχής είναι αυτοτελής ουσία. Δεν έχει σχέση με το σώμα. Ενεργεί εντελώς διαφορετικά. Δεν ζωοποιεί το σώμα. Είναι αυτή αυτοτελής ουσία. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν έχει ανάγκη από κάποιο όργανο για να εκφραστεί. Οπότε όλο αυτό λέγεται ψυχή. Είναι η λογική ενέργεια της ψυχής. Είναι η ζωτική και θρεπτική και αυξητική ενέργεια της ψυχής. Αλλά εκείνο που έχει μεγάλη αξία είναι η νοερά ενέργεια. Διότι με αυτήν έρχεται σε επικοινωνία ο άνθρωπος με το Θεό. Εάν οι άλλες ενέργειες της ψυχής δίνουν ζωή στο σώμα και έχει πολύ μεγάλη αξία και αυτό, η νοερά ενέργεια της ψυχής έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό όταν είναι φωτισμένη, όταν δεν είναι σκοτισμένη, έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό και έτσι ο άνθρωπος έχει σχέση με όλη την κτήση διαμέσου των ενεργειών της ψυχής που ζωοποιούν το σώμα
βλέπει, ακούει, γεύεται, αισθάνεται, αλλά έχει και σχέση και επικοινωνία με τον Θεό, με την ιερά ενέργεια, όταν αυτή είναι καθαρά, όταν αυτή δεν έχει υποστεί τον σκοτασμό, όταν αυτή δεν ταυτίζεται απλώς με τη λογική, δηλαδή στον άνθρωπο της χάριτος συμβαίνουν τα δύο αυτά γεγονότα και επικοινωνεί με τον κόσμο δια των ενεργειών της ψυχής, αλλά και επικοινωνεί με τον Θεό με την ωραία ενέργεια της ψυχής. Να λοιπόν σε τι συνίσταται η μεγάλη αξία της ψυχής. Και το δεύτερο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο σώμα, και το σώμα έχει τις ανάγκες του, και το σώμα θέλει τροφή, θέλει νερό, θέλει όλα τα άλλα για να ζήσει. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται και για το θέμα αυτό, τότε και να έχει μέσα του τη ζωή, το σώμα δεν μπορεί να συνεχιστεί και η ψυχή δεν μπορεί μετά να συγκρατήσει, δεν μπορεί να συνέχει αυτό το σώμα. Πάντως δίνουμε αξία στο σώμα και το σώμα έχει τις ανάγκες του και το σώμα έχει τις ασθένειές του, διότι μετά την πτώση εισήλθε μέσα στον σώμα του ανθρώπου, στα κύτταρά του εισήλθε η φθαρτότητα και η θνητότητα, και από την πρώτη στιγμή κατά την οποία συλληφθήκαμε, το πρώτο κύτταρο το οποίο γονιμοποιήθηκε έχει μέσα του τα γονίδια της γυράνσεως, αυτά που λέμε γονίδια του θανάτου και των ασθενειών, είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, είναι οι συνέπειες της απομακρύσεως του ανθρώπου από το Θεό, είναι αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Αλλά εάν το σώμα έχει τις δικές του ανάγκες και πρέπει να τις ικανοποιούμε, και αν το σώμα έχει και τις δικές του ασθένειες τις οποίες πρέπει να θεραπεύουμε, και καλά κάνουμε και το θεραπεύουμε, και υπάρχει όλη αυτή η ιατρική επιστήμη, και η ψυχή έχει τις δικές της ανάγκες. Έχει την ανάγκη να επικοινωνεί με τον Θεό, να δέχεται το οξυγόνο του ουρανού. Και όπως το σώμα έχει τον πνεύμονα και αναπνέει και έτσι ζωοποιείται όλο το σώμα, έτσι και η ψυχή έχει το δικό της πνεύμονα που είναι ο νους και θέλει να αναπνέει αυτή η νοερά ενέργεια, να αναπνέει και να ζει το Θεό. Εάν δεν δίνουμε στην ψυχή αυτή τη δυνατότητα να έχει επικοινωνία με το Θεό, το ότι είναι νεκρά κατά Θεόν, ζει μεν βιολογικά ο άνθρωπος, αλλά είναι νεκρός κατά Θεόν, είναι πεθαμένος. Γιατί, λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, όποια σχέση έχει η ψυχή με το σώμα που δίνει ζωή στο σώμα, τέτοια σχέση έχει η χάρη του Θεού με την ψυχή και ζωοποιεί την ψυχή. Αλλιώς υπάρχει, ζει ο άνθρωπος, αλλά είναι νεκρός και πεθαμένος. Άρα η ψυχή έχει τις δικές της ανάγκες και έχει ακόμη τις δικές της ασθένειες. Η ασθένεια της ψυχής είναι όταν ταυτίζεται απλώς με τη λογική, με τα πάθη και το περιβάλλον. Η ασθένεια της ψυχής είναι όταν δεν έχει τη σχέση και την επικοινωνία με το Θεό. Δεν αναπνέει ουρανό, δεν αναπνέει Θεό. Οπότε τι να το κάνει ο άνθρωπος να ζει σωματικά και βιολογικά, και αυτό βέβαια είναι καλό, εάν η ψυχή του είναι νεκρά και πεθαμένη και δεν ζει για το Θεό. Είναι το ωραίο τροπάριο το οποίο ακούμε στο απόδειπνο, στο Μέγα Κανόνα. Ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις. Κοιμάται η ψυχή, κοιμάται, και είναι νεκρά και πεθαμένη η ψυχή όταν δεν ζει κατά Θεόν. Οπότε πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το σώμα μας, να είναι σε καλή σωματική, σε καλή βιολογική κατάσταση, να έχει την υγεία του,
Και ευγνωμονούμε την ιατρική επιστήμη που ενδιαφέρεται γι' αυτό, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τις ανάγκες της ψυχής, γιατί όταν πεινάει η ψυχή και διψάει, ποιος μπορεί να της ικανοποιήσει αυτό το γεγονός, αυτή την ανάγκη της, αυτή την πείνα της και τη δίψα της. Οπότε τα ερωτήματα τα οποία έθεσε ο Χριστός και τα ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο είναι πολύ σοβαρά και πρέπει όλους να μας προβληματίζουν. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει όλον τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Σε αυτά τα ερωτήματα να απαντήσουμε όλοι, γιατί έτσι θα δώσουμε νόημα σε αυτή την ίδια τη ζωή μας. Αμήν.